εχθές έβγαλε ανακοίνωση ο ίδιος ο κύριος Τσιόδρας. Είπαμε, ο Πρωθυπουργός δεν νομίζω ότι χρειαζόταν καμιά μελέτη για να δει τι γινόταν με τους νεκρούς. Ούτε το θέμα είναι αν είχε ή δεν είχε γέρο στη μελέτη το Μάιο. Έβλεπε τους δείκτες, ενημερωνόταν καθημερινά. Άρα οι ευθύνες είναι πολιτικές, τελεία και παύλα. Αλλά βγήκε χθες ο Σωτήρης. Ολόκληρη ανακοίνωση Τσιόδρα, λέμε εμείς, και η απάντηση που οφείλει να δώσει ο κάθε νοήμων ενεργός πολίτης. Λέει ο Σωτήρης Τσιόδρας, η αντιμετώπιση της πανδημίας απαιτεί πνεύμα ενότητας και ομοψυχίας, καθώς και συνεχής εγρήγορση. Λέμε εμείς, η αντιμετώπιση της πανδημίας δεν βασίζεται σε ευχολόγια, προσευχές, γενικές και αόριστες συστάσεις και εκκλήσεις για την ευλαβική εφαρμογή τους. Απαιτεί πρωτίστως μέτρα δημόσιας υγείας, κατάλληλα επιτελεία, με εμπειρία, με τεχνογνωσία, διατεθειμένα να καταβάλουν άοκνες, συνεχείς και έγκαιρες προσπάθειες για την προστασία της υγείας όλων χωρίς εξαίρεση, διακρίσεις και στοχοποιήσεις των μελών της κοινότητας. Απαιτεί διαφάνεια, συλλογικότητα, εμπιστοσύνη, πειθό, αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικών πόρων, τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή του συνόλου των μελών της κοινότητας μετά από την πλήρη, έγκαιρη, έγκυρη και σαφή συνεχή και επικαιροποιημένη ενημέρωσή τους. Απαιτεί ολοκληρωμένο και έγκαιρο σχεδιασμό βασισμένο στην προνοητικότητα, στην προβλεψιμότητα, στην πρόληψη, προκειμένου να αποφευκτούν οι κίνδυνοι και να σωθούν όσο το δυνατόν οι περισσότερες ανθρώπινες ζωές. Απαιτεί την πλήρη και ολόπλευρη αξιοποίηση της διαθέσιμης τεχνολογικής υποδομής, ούτως ώστε να καταστήσει το σύνολο της κοινωνίας κοινωνώς στη συλλογική διαδικασία αντιμετώπισης πανδημίας, εξασφαλίζοντας την άμεση, εύκολη και ολοκληρωμένη πρόσβαση σε στοιχεία, δεδομένα, ενημέρωση, τεχνογνωσία, εκπαίδευση, πληροφόρηση και ό,τι άλλο θεωρηθεί αναγκαίο για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των συλλογικών ενεργειών. Απαιτεί τα μηνύματα, οι συστάσεις, οι οδηγίες, τα ατομικά αλλά και τα συλλογικά προς εφαρμογή μέτρα της δημόσιας υγείας να είναι απλά, εύληπτα, κατανοητά, να έχουν καταστεί αποδεκτά μέσω της πειθούς, μονοσήμαντα και όχι διφορούμενα ή αντιφατικά ή αντιακρουόμενα, μη επιδεχόμενα ποικίλες ερμηνείες και παρερμηνείες, οφείλουν να είναι πρακτικά δοκιμασμένα, ευέλικτα και εύκολα εφαρμόσιμα. Τι από όλα αυτά κάνατε, κύριε Τσιόδρα, ή μάλλον αυτά είναι όσα απαιτούνταν, όσα οφείλατε να κάνετε και δεν κάνατε. Επομένως σήμερα τι θέλετε στην πραγματικότητα να μας πείτε? Αλήθεια, τι εννοείτε λέγοντας στη χθεσινή ανακοίνωσή σας, η αντιμετώπιση πανδημίας απαιτεί πνεύμα ενότητας και ομοψυχίας καθώς και συνεχή εγρήγορση? Η πανδημία είναι αυτή που απαιτεί πνεύμα ενότητας και ομοψυχίας ή εσείς? Και αλήθεια, τι είδους ενότητα και ομοψυχία? Απαιτείται συνένεση στο έλλειμμα το εγκληματικό ενεργειών των μηχανισμών που μετέχετε και που παρέχετε την επιστημονική γνώμη και ζητάτε την ενότητα και ομοψυχία για να συνεχιστεί τι, η καθημερινή εκατόμβη? Κοντεύουμε στις 20.000, δεν φτάνουν τόσοι? Σε τι είδους εγρήγορση αναφέρεστε? Μήπως εκείνη σαν και αυτή της μελέτης που τελείωσε το Μάιο και τα αποτελέσματά της γνωστοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο 8 μήνες αργότερα? Λέτε ακόμη στην ανακοίνωσή σας, προξενεί μεγάλη θλίψη σε ένα επιστήμονα αλλά και σε ένα απλό πολίτη η χρήση παλαιότερης επιστημονικής ανάλυσης ως μέσου πολιτικής αντιπαράθεσης. Για μας προξενεί μεγάλη θλίψη σε έναν άλλο, οποιοδήποτε απλό πολίτη εκτός από εσάς, η παρουσίαση από επιστήμονες αυτονόητων και πασιφανών συμπερασμάτων ως καινοφανή, υπό τον τύπο της καθυστερημένης δημοσίευσης μιας μεταχρονολογημένης παλιότερης μελέτης, με σκοπό τη χρήση της ως μέσο πολιτικής αντιπαράθεσης και προσωπικού εξαγνισμού. Και λέτε λίγο πιο κάτω, η συγκεκριμένη δημοσίευση επιβεβαιώνει παρόμοιες παρατηρήσεις σε προηγούμενες επιδημίες αλλά και στην παρούσα πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η συγκεκριμένη δημοσίευση επιβεβαιώνει ότι παρόμοιες παρατηρήσεις σε προηγούμενες επιδημίες αλλά και στην παρούσα πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έγιναν όπως θα έπρεπε έγκαιρα στη χώρα μας. Επιβεβαιώνει ότι έγιναν σε περιορισμένη κλίμακα, σε περιορισμένα χρονικά διαστήματα και μάλιστα περιστασιακά, την ίδια στιγμή που σε πραγματικό χρόνο η λέλεπα της πανδημίας συσσόρευε θύματα απανταχού, ανεξάρτητα από μεθ, αδιακρίτως ηλικιών, υποκείμενων νοσημάτων, μεταξύ υγιών, εμβολιασμένων ή ανεμβολίαστων συνανθρώπων μας, για τους οποίους το υποδηλούν συγκίνηση τηλεοπτικό σας κόμπιασμα, δεν απέτρεψε τη μοιραία κατάληξη. Και ακόμη ότι τα δεδομένα που απαιτούσαν για τη διενέργειά τους, ανεξάρτητα από την αξιοπιστία, την εγκυρότητα, την πληρότητα και την επάρκειά τους, παρέμεναν και εξακολουθούν να παραμένουν δίκην προσωπικής ιδιοκτησίας και μονοπωλίου αποκλειστικά και μόνον σε εσάς και τους συνεργάτες σας. Ότι τα αυτονόητα εύλογα, κοινότυπα και πασιφανή αποτελέσματα συμπεράσματά της, αν και αφορούσαν την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία του συνόλου της κοινότητας, παρέμεναν χωρίς καμία εμφανή δικαιολογία εγκρυπτό, χωρίς δημοσιοποίηση, εν αναμονή αξιολόγησης προς δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό, εν αγνία των οικείων των αποθανόντων ατόμων, που αυτή αφορούσε, δεδομένου ότι εκπονήθηκε με βάση, αν δεν κάνουμε λάθος, τα προσωπικά τους δεδομένα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση μετά από ενημέρωση, προφανώς των συγγενών τους. Ακόμη ότι οι προσωπικές φιλοδοξίες και η επαγγελματική σας ιδιότητα προέχει της ιδιότητας ως φαίνεται γιατρού, της συνείδησης ως επιστήμονα και της αρμοδιότητάς σας ως βασικού στελέχους, ίσως του βασικότερου, που σας ανατέθηκε από πλευράς πολιτείας στην αντιμετώπιση της πανδημίας, παρά τις συγκινησιακές αποδεκτές εκφάσεις της συμπεριφοράς σας. Η χρήση του όρου επιβεβαιώνει και όχι αποδεικνύει ή αναδεικνύει στη δήλωσή σας αναφορικά με τη συγκεκριμένη όπως προσδιορίζεται δημοσίευση, υποδηλώνει ότι γνωρίζετε περί τίνο σε πρόκειτο και ότι δεν ερευνούσατε προσπαθώντας να αποδείξετε ή να εξηγήσετε κάποιο καινούριο ή άγνωστο φαινόμενο. Αλλά απλώς να επιβεβαιώσετε. Αδιαφορώντας μάλιστα ακόμη και για την έκταση ή το μέγεθός του, δεδομένου ότι δεν φροντίσατε να επικαιροποιήσετε τα δεδομένα και ως εκ τούτου τα συμπεράσματά σας σε πραγματικό χρόνο, αφήνοντας με τον τρόπο αυτό κενά και αμφιβολίες και καθιστώντας έτσι αμφισβητήσιμη την ίδια τη μελέτη, μέχρι του σημείου να επιδέχεται πλήστες όσες παρερμηνίες, όπως για παράδειγμα αυτά που είπε χθες η αρμόδια υπουργός, η κυρία Γκάγκα. Λέτε λίγο πιο κάτω. Εστιάζει στην πίεση στις κλίνες μεθ και την εξ αυτής προκαλούμενη αυξημένη θνητότητα, η οποία επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου. Για παράδειγμα, αυξημένη ηλικία, υποκείμενα νοσήματα, βαρύτητα νόσου. Συνεχίζεται και σήμερα και αφορά στην πλειονότητα της ανεμβολίας στους συμπολίτες μας. Λέμε εμείς. Εστιάζει στην πίεση στις κλίνες μεθ και την εξ αυτής προκαλούμενη αυξημένη θνητότητα, η οποία επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου και τόσους άλλους τους οποίους δεν λάβατε υπόψη, αν και αφορούσαν σε υπερθετικό βαθμό τη σύγκριση μεταξύ κλινών μεθ και κοινών κλινών, στις οποίες τοποθετούνται εξ ανάγκης οι ασθενείς, που ενώ χρήζουν νοσηλεία εντός μεθ, στερούνται της νοσηλείας αυτής, παραμένοντας παράτυπα για νοσηλεία εκτός του ενδεδειγμένου χώρου. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν αφενός την οικοτεχνική υποδομή, αφετέρου το ανθρώπινο δυναμικό, που είναι υπεύθυνο για την νοσηλεία των ασθενών αυτών που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση εκτός μεθ. Ούτως υπήν, εάν είναι διαθέσιμα ή μη το σύνολο των στοιχείων και ένα-ένα ξεχωριστά από αυτά που συνθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για τη διατήρηση εν ζωή του ασθενούς που διασωληνώνεται. Τη δυνατότητα ή μη παροχής πλήρους φαρμακευτικής ή άλλης υποστηρικτικής θεραπείας, τόσο από την άποψη του τεχνικού εξοπλισμού, όσο και των φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών, απαραίτητων για την άκρως εξειδικευμένη νοσηλεία του. Τους παράγοντες και τα στοιχεία που αφορούν την καταλληλότητα ή μη του χώρου στον οποίο βρίσκεται εκτεθειμένος ο ασθενής. Την επάρκεια ή μη του ιατρονοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού που είναι υποφορτισμένο με την ευθύνη της νοσηλείας του ασθενούς. Τις δυνατότητες ή μη της άσκησης του νοσηλευτικού και θεραπευτικού έργου του προαναφερθέντος ανθρώπινου δυναμικού. Αυτοί είναι μερικοί από τους παράγοντες που αναφέρουμε ενδεικτικά και οι οποίοι προφανώς δεν αποτέλεσαν αντικείμενο υπολογισμού στην εν λόγω μελέτη.
Χωρίς αυτό το διεξοδικό και αναλυτικό συνυπολογισμό αυτών των παραγόντων, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πλήρης αντικειμενική και πραγματική εικόνα, η οποία να αναδεικνύει το πρόβλημα της νοσηλείας των βαρέως πασχόντων ασθενών και ειδικά των διασωληνωμένων, οι οποίοι ενώ χρήζουν εξειδικευμένης νοσηλείας εντός ΜΕΘ, βρίσκονται παράτυπα εκτός ΜΕΘ λόγω πληρότητας των διαθέσιμων κλινών τους. Επειδή λοιπόν τα προαναφερθέντα δεδομένα και οι σχετιζόμενοι με αυτά παράγοντες είναι γνωστά στους θεράποντες και στην ιατρονοσηλευτική κοινότητα, η μη συμπερίληψή τους στο σχεδιασμό και στη μεθοδολογία της μελέτης αποτελεί σοβαρότατη παράληψη. Γεγονός που καθιστά τη μελέτη ανεπαρκή προκειμένου να καταδείξει το μέγεθος του προβλήματος και να συμβάλλει ουσιαστικά στην πλήρη και αποτελεσματική εκτίμηση του κινδύνου που απορρέει από τέτοιου είδους μεθοδεύσεις, βάζοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Και καταλήγεται. Πρόσφατες αναλύσεις, αυτό είπατε, της επιστημονικής ομάδας του ΕΟΔΗ έχουν αναδείξει περαιτέρω όφελος του εμβολιασμού έναντι του νέου κορονοϊού. Έως στις αρχές Δεκέμβριου οι ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν χάρη στον εμβολιασμό είναι περισσότερες από 15.000. Γι' αυτό το λόγο επιθυμώ για μια ακόμη φορά να τονίσω τη σημασία του εμβολιασμού για την αντιμετώπιση πανδημίας και την επακόλουθη μείωση στην πίεση του συστήματος υγείας. Ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα φάση έχει η τρίτη δόση του εμβολίου, καθώς και η τήρηση των υπόλοιπων μέτρων ατομικής προστασίας εν ώψη και της ανάδυσης της όμικρον παραλλαγής του ιού. Αυτή σας η ανάλυση ουδόλως χρήζει σχολιασμού, δεδομένου ότι αν και αποτελούν μέρος της δήλωσης, δεν αφορούν κατά κανένα τρόπο και με καμία λογική αντικείμενο της μελέτης. Ως εκ τούτου, ούτε καν μπορούν να θεωρηθούν ως συμπληρωματικά στοιχεία στην ερμηνευτική πρόθεσή σας σχετικά με την πολύ συζητημένη μελέτη που συγγράψατε μαζί με τον κύριο Λίτρα. Εμείς έτσι αναλύουμε το μήνυμα. Οι υπόλοιποι ανθυμών κουρουμπλής.